Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, το ξέραμε. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμή δεν ήταν αυτά που θέλαμε. Δεν μας είχαν βοηθήσει ούτε να είμαστε ψηλά στη βαθμολογία, αλλά και η ψυχολογία μας δεν είναι αυτή που πρέπει σε κάθε παιχνίδι. Αλλά νομίζω ήρθαμε συγκεντρωμένοι. Είχαμε ένα πλάνο. Κάναμε ευκαιρίες, παίξαμε πολύ συμπαϊκή η άμυνά μας ήταν και νομίζω ότι και με το καλό ποδόσφαιρο που είχαμε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ήταν λίγο πιο άναρχο το παιχνίδι, θεωρώ ότι αξίζαμε την νίκη και αυτό μας δίνει ψυχολογία και πολύ μεγάλη διάθεση να συνεχίσουμε και τα θετικά αποτελέσματα. Θεωρείς ότι καθοριστικό ρόλο στο μάτς έπαιξε η καθοριστική μεσοαμυντική σας οργάνωση σήμερα? Σχεδόν δεν δεχτήκατε φάση πέρα από το στημένο του Κουκόλη στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, νομίζω ότι για κάθε ομάδα αυτό είναι σημαντικό. Το η άμυνά της να είναι συμπαγής, να μην δέχεται πολλές φάσεις, νομίζω από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν είσαι έτσι η άμυνά σου και επιθετικά κάνεις φάσεις, νομίζω ότι έχει περισσότερε πιθανότητε να σκοράρει. Το κάναμε, κρατήσαμε και το 0 πίσω και νομίζω ότι μια μεγάλη νίκη ήρθε για εμά μετά από καιρό. Τα δικά σου συναισθήματα απέναντι στη Δόξα, έχει πολύ καλή χρονιά εδώ. Εντάξει, δεν θα σταθώ σε αυτό. Θα σταθώ σε ότι η Δόξα είναι μια μεγάλη ομάδα. Έχει πολύ καλού παίχτε. Τη εύχομαι καλή συνέχεια, επιτυχίε και εντάξει, πέρασα πολύ όμορφα εδώ. Μ' αρέσει πολύ η πολιτισμό μα και εντάξει, όλα καλά. Καλή συνέχεια στην ομάδα και να είστε καλά κι εσείς. Εντάξει, νομίζω ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι η ομάδα δεν μπήκε καλά, δεν πατούσε καλά, φάνηκε λίγο κουρασμένη. Θεωρώ ότι το ταξίδι προχθές με το μάτς με τη Λιβαδιά σίγουρα μας κούρασε. Όπως είπες, κάναμε και δύο αναγκαστικές αλλαγές. Τα παιδιά που μπήκαν, κανένα από τα δύο δεν ήταν έτοιμο να παίξουν τόσο χρόνο. Και φάγαμε και τον γκολ μετά στα μισά του πρώτου ημιχρόνου και ήρθαν όλα ανάποδα. Είναι πρόβλημα για την ομάδα οι κλειστές άμυνες. Είδαμε μια κλειστή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο και δεν μπορέσαμε να βγάλουμε σχεδόν καμία μεγάλη φάση. Κοιτάξτε, τώρα τα Χανιά νομίζω δεν είχαν καμία σχέση με την εικόνα του πρώτου παιχνιδιού που παίξαμε. Ήταν τελείως διαφορετικά. Δεν θεωρώ ότι, έχει δυσκολήσει η ομάδα να ανοίξει άμυνες και αυτά. Απλά θεωρώ ότι σήμερα η ομάδα δεν ήταν έτοιμη να παίξει παιχνίδι σε θέμα κούρασης. Θεωρείς ότι μας αφήνει πίσω στη μάχη της εξάδας αυτή, ήταν δηλαδή από τα μάτς που ποντάραμε να έχουμε 3 βαθμούς. Ναι, ήταν ένα μάτς κλειδί για μας σήμερα, το θέλαμε πάρα πολύ. Και δυστυχώς δεν ήρθε και όπως είπες τώρα, μείναμε λίγο πίσω. Βέβαια, έχουμε και τα δύο τα παιχνίδια που μας λείπουν. Και εντάξει, πιστεύω στη συνέχεια να είναι λίγο διαφορετική. Εντάξει, το σημερινό μάτς κρίθηκε σε δύναμη. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε και δεύτερες μπαλιές. Η Χανιά πάντα έπαιρνε την πρώτη μπαλιές και εμείς πάντα αγάπη για να μην στην μπάλα. Και σήμερα ήξεραμε ότι το μάτι θα έλεξε σε δύναμη και τα λοιπά. Η ομάδα, ναι, σίγουρα φαίνεται ότι είναι κουρασμένη, δεν είναι φρέσκα. Αλλά συνεχίζουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αύριο το πρωί είμαστε πάλι εδώ, θα δουλέψουμε σκληρά. Για την Κυριακή να είμαστε καλύτεροι. Νιώθετε καλά από θέμα δυνάμεων? Είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια, παίζετε συνέχεια Κυριακή Τετάρτη. Πόσο δύσκολο είναι για εσάς τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές αυτό το πράγμα, κάθε 3 μέρες μπάλα? Εντάξει, δεν είναι, δηλαδή που χάσαμε σήμερα δεν είναι δικαίωμα αυτό, αλλά είναι δύσκολα. Κυριακή Τετάρτη ταξίδι, δηλαδή τώρα τα παιδιά παίξανε σήμερα, θα πρέπει να γυρίσω Χανιά και παίζουν την Κυριακή πάλι. Είναι πολύ δύσκολο. Και περιμένω πώς και πώς να ηρεμήσουμε αυτά τα πράγματα και να παίζουμε όπως κάθε Κυριακή. Το πρόβλημα είναι να ξεκουραστούμε λίγο. Θεωρείς ότι μας αφήνει λίγο πίσω αυτή η για εξάδα? Ήταν μάτς που θέλαμε πολύ να κερδίσουμε δηλαδή σήμερα? Σήμερα ήξεραμε ότι άμα κερδίσα σήμερα θα ήταν καλά, γιατί θα είμαι πιο κοντά της εξάδα. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε δρόμο ακόμα. Η ομάδα είναι καλά. Το δύσκολο ότι κάθε 2 μέρες βάζει πολύ τροματισμούς. Έχει πολύ σημαντική έλλειψη σήμερα η ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά πίνει στον δρόμο τους και σιγά σιγά κάνουμε και καλύτερα.